Τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τους κοινωνικούς φορείς έχει από το πρωί η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να καταρτιστεί η ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν εργαζόμενους και εργοδότες εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Η Άννα Κωνσταντακάκη θα μας πει τώρα περισσότερα. Άννα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ανεργία, απολύσεις, ελαστικές μορφές απασχόλησης ήταν. Άννα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εσύ μας ακούς? Σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Θα εξακολουθήσω λοιπόν να μιλάω, δεν ξέρω αν έχει φτιαχτεί η επικοινωνία μας. Λοιπόν, ανεργία, όπως είπα και νωρίτερα, απολύσεις και ελαστικές μορφές απασχόλησης ήταν τα βασικότερα ζητήματα που έθεσε το Προεδρείο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος κατά την συνάντηση που είχαν εδώ με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, καθώς ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Κουντρουμάνης καταρτίζουν τα αιτήματα, τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν από την πλευρά και των εργοδοτών και των εργαζομένων στις υπόψη της κυβέρνησης για τις προγραμματικές δηλώσεις. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Παναγόπουλος χαρακτήρισε ζούγκλα την αγορά εργασίας και ζήτησε κατάργηση των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των εμπόρων, των μικρομεσαίων βασικά επιχειρήσεων που ήρθαν μετά τη ΓΕΣΕ και συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Ασημακόπουλος ζήτησε την πάγια χρηματοδότηση του Ταμείου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών με το 0,65 του ΑΕΠ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη, ότι αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του το Ταμείο λόγω ελλημάτων που ήδη έχουν διαπιστωθεί και είναι υπέροχα, 230 εκατομμύρια είναι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να δώσει. Άρα λοιπόν ο κύριος Ασημακόπουλος ζήτησε πρόσθετη ενίσχυση 0,65% του ΑΕΠ. Επίσης, ο ΑΕΔ, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην λειτουργεί σαν ρουσφετολογίας από τον εντεταλμένο του κάθε υπουργού. Ζήτησε λοιπόν συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΕΔ ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κοινού. Οι έμποροι τώρα κατέθεσαν ένα 15άλογο στην νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με κυρίαρχο θέμα την αποποινικοποίηση και κατάργηση της προσωποκράτησης και για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαδοχική ασφάλιση, που είναι ένα θέμα που καίει τους εμπόρους, οι έμποροι, να πούμε εντάχει, ότι παίρνουν σύνταξη με 37 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο εάν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή αν είχαν ΤΕΒΕ και είχαν και κάποιο άλλο ταμείο. Και επίσης ένα σχέδιο εξομάλυνσης και άρσης των ανισοτήτων, όπως είπε ο κύριος Αρμενάκης, στην απονομή των συντάξεων μετά την ενοποίηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΤΕΒΕ, του ΤΣΑ και του Ταμείου Εμπόρων. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις της μία σύνταξης από την άλλη. Τώρα ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Κουντρουμάνης συναντώνται με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Ο κύριος Δασκαλόπουλος είναι στο εξωτερικό και θα δούμε τι θα πούν και από την πλευρά τους οι βιομήχανες σε ό,τι αφορά και το θέμα της αγοράς εργασίας αλλά και το θέμα του ασφαλιστικού. Εμείς έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Παναγόπουλου και του κύριου Κούτρα, τις οποίες μπορούμε να ακούσουμε. Άρα, σας ευχαριστώ. Η αγορά εργασίας έχει μεταβληθεί σε ζούγκλα, οι παρανομίες είναι εκτεταμένες και ταυτόχρονα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που διακρίνεται για την αντεργατικότητά του. Όλα αυτά θα τα θέσουμε αναλυτικά υπόψη της νέας ηγεσίας του Υπουργείου και, όπως είπαμε και στη συνάντησή μας, όπου υπάρχουν θετικές εξελίξεις για τη μισθωτή εργασία θα είμαστε θερμοί συμπαραστάτες, όπου υπάρχουν αποκλίσεις, δολιχοδρομίες, καθυστερήσεις θα είμαστε αυστηροί και επικριτικοί. Θεωρούσαμε αναγκαίο και απαραίτητο σήμερα να ανοίξουμε τη συζήτηση τι θα γίνει με τους αντιασφαλιστικούς των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, θα καταργηθούν ναι ή όχι. Τι θα γίνει με τους σκλαβοπάζαρους στις εργασιακές σχέσεις, θα καταργηθούν ναι ή όχι. Ως το τέλος της εβδομάδας θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα 24 αεροπορικά δρομολόγια των αγώνων γραμμών. Αργά χθες βράδυ, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέπας και Νίκος Ιφουνάκης συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους όλων των αεροπορικών εταιριών που είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο διαγωνισμό που ακυρώθηκε. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από την Ελένη Χρονέλα, Συνέδρουσα Σύνταξης. Ελένη. Ήταν πολύ ωραία αυτή η συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τους εκπροσώπους των αεροπορικών εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα 24 επιδοτούμενα αεροπορικά δρομολόγια. Ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Με αφορμή αυτή τη συνάντηση έκατσαν στο ίδιο τραπέζι οι επικεφαλείς της Olympic Air και της Aegean, οι κύριοι Βιεννόπουλος και Βασιλάκης. Ανταλλάξαν απόψεις σχετικά με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έγινε
από την ηγεσία του Υπουργείου, τόσο από τον κύριο Ρέπ όσο και από τον κύριο Συφωνάκη, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν οι όροι του διαγωνισμού, καθώς αποτελούν κοινοτική επιταγή. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο κύριος Αυγενόπουλος όσο και ο κύριος Βασιλάκης συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Μάλιστα. Πότε θα περιμένουμε να μάθουμε τον νομιοδότη, αυτόν που θα αναλάβει την. Αφού ξεκινήσει λοιπόν ο διαγωνισμός, πρέπει να πούμε ότι έτσι και αλλιώς μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν εξοικειωθεί οι Ολυμπιακές αερογραμμές να καλύπτουν τις άγονες γραμμές. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του χρόνου λοιπόν αναμένεται να έχει εξευρεθεί και ο νομιοδότης που θα αναλάβει από εκεί και πέρα τη σκητάλη αυτών των δρομολογίων. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Υπερβολικές χαρακτήρες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Νίκος Αναστασόπουλος τις εκτιμήσεις των εμπόρων για τις ελλείψεις στην αγορά εξαιτίας της μη εκφόρτωσης εμπορευμάτων στο Τελωνίδιο Πειραιά. Καθώς απεργούν οι λιμενεργάτες. Σε μία ώρα λοιπόν συνεδριάζει η Ομοσπονδία των Λιμενεργατών για να αποφασίσει αν θα συνεχίσουν ή όχι την απεργία που έχουν αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από τον Νίκο Καπόγλη. Νίκο. Πρόθεση των εργαζομένων και των απεργών, Τάκη, είναι να συναντήσουν την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάρξει κάποιο ραντεβού. Ωστόσο, επιμένουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους προτού. Θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις του, συγγνώμη, μέχρι ό,τι γίνει αυτή η συνάντηση. Και από την άλλη, βεβαίως, συνεχίζονται και τα προβλήματα από ό,τι ανέφερες και εσύ και στην αγορά. Βεβαίως, ο κ. Αναστασόπουλος, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένου Πειραιός, εχθές το μεσημέρι, μετά τη συνάντησή του με την Υπουργό, μας είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Είναι γύρω στα 5.000 τα κοντέινερ, κενά και μη, που βρίσκονται στο Κερατσίνι, και άλλα 6 με 7.000 τα οποία. Αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν ουσιαστικά σε άλλα λιμάνια προκειμένου να εκφορτωθούν τα πλοία στα φορτηγά, τα κοντέινερ στα φορτηγά, και να έρθουν εδώ στο λεκανοπέδιο. Βεβαίως, αν αναλογιστούμε ότι τα νούμερα ήταν δεκαπλάσια στις κινητοποιήσεις του, μόνο θα φανταζόμαστε ότι πράγματι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Να σας πω κλείνοντας ότι ο ίδιος ο κ. Αναστασόπουλος είπε σε εμάς ότι εάν υπάρξει τροποποίηση ή οτιδήποτε άλλο στους όρους σύμβασης, ο ίδιος δεν θα βρίσκεται στη θέση του Συμβούλου. Θα παρατηθημένει να δω πώς θα γίνει αυτός ο διάλογος που είπε ότι θα εγκαινιαστεί η Υπουργός, η κυρία Κατσέλη, με τη συμμετοχή και των εργαζομένων και βεβαίως αν θα σταματήσει ή όχι σήμερα η απεργία τους. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της 48ωρης που προκήρυξαν χθες. Έτσι και σήμερα αποφασίζουν εάν θα κάνουν νέα 48ωρη. Έχεις μια εκτίμηση ή ένα κλίμα από την συνεδρίαση? Έχεις μια εικόνα? Επειδή και οι πληροφορίες τις περασμένες Κυριακές προχθές ήταν.